με σχεδόν όλα τα μέλη της οικογένειας. Εγώ νομίζω ότι πέθανε από την ασφυξία του δακρυγόνου και από τη μεγάλη πίεση. Αυτή είναι προσωπική μου γνώμη. Ο ιατροδικαστής θα πει την οριστική γνώμη. Γιατί δεν προχωρούνε. Αυτή η ανακοίνωση του Υπουργείου ή του Ευαγγελισμού δεν τη γνωρίζω. Τι έγινε όμως, κυρία μου, και έχει ξεσπάσει αυτός ο πόλεμος μεταξύ του ΠΑΜΕ. Τι έγινε στην πορεία. Πάμε να δούμε μερικές σκηνές γρήγορα, γρήγορα. Βγήκε η Αλέκα και είπε: Χθες βράδυ στις 2 η ώρα, έξω από τη Γάδα, υπήρχε ομάδα αστυνομικών και κουκουλοφόροι. Τώρα θα μου πείτε, είναι οι κουκουλοφόροι που είναι σε σύνδεση με την αστυνομία, είναι αστυνομικοί που ντύθηκαν κουκουλοφόροι και οι οποίοι πανηγύρισαν και την προβοκάτσια καλλιεργεί και μηχανισμούς έχει. Στο και στην αστυνομία έχει μηχανισμούς. Στο... Με τους κουκουλοφόρους μπορεί να μην είστε, αλλά ξέρετε, οι ομπρέλες προσφέρονται για την προβοκάτσια. Ότι οι κουκουλοφόροι που βλέπουμε εδώ, τους έχουμε δει μερικές σκηνές, πάμε να δούμε. Ο κύριος με τον μπλε μπουφάν, το καδρόνι στο χέρι και τον μπλε τζόκι, φαίνεται ότι ηγείται ομάδας κουκουλοφόρων που ρίχνουν πέτρες στα μάτια. Κάποια στιγμή κάθεται να ξαποστάσει. Μετά σηκώνεται, κάνει νεύμα στους αστυνομικούς και αυτοί ως διαμαγείας εξαφανίζονται. Ρωτάμε τον αρχηγό της Ελλάς. Πάμε παρακάτω, τον γενικό γραμματέα του κύριου. Δείτε λοιπόν, αυτοί είναι ασφαλίτες. Οι οποίοι είναι κρυμμένοι σε διάφορα σημεία, δίνονται έτσι για να μπορέσουν να διεισδύσουν. Επιβεβαιώνεται και ο Καρδαβέλας από τον blog του, είχε ενημερώσει ο Καρδαβέλας ότι. Είχα πληροφορίες μέσα από το αρχηγείο της Ελλάς και από την Υπουργεία Προστασίας του Πολίτη ότι έχουν γίνει συσκέψεις όπου ξέρουν περίπου τι θα γίνει την Πέμπτη. Δώσε παρακάτω. Αφού ήξεραν το σχέδιό τους, γιατί τους άφησαν να ανεβούν συντεταγμένοι αυτοί οι 500 από τη σταδίου, παρελάβνοντας κυριολεκτικά και δεν τους σταμάτησαν στην Κλαθμόνος, στην Ομήρου. Πληροφορηθήκαμε επίσης από τον Εγαθό. Ζητήσαμε να μην επέμβει η αστυνομία. Ζητήσανε τότε να μην επέμβει η αστυνομία. Όταν έγινε η επίθεση αυτή που έχουμε δει όλοι, ζητήσαν από το ΠΑΜΕ να μην επέμβει η αστυνομία. Είναι στιγμές όμως, κυρία μου, που όπως λέει και ο κ. Χατζηνικολάου, εδώ. Είναι κάτι περίεργες στιγμές που δίνει την αίσθηση η αστυνομία ότι επιθυμεί τα επεισόδια. Είναι κάτι τέτοιες περίεργες. Ερχόντουσαν εν πομπή με τα γκαζάκια στις τσάντες πίσω από τις πλάτες τους και με τις κουκούλες στο πρόσωπο. Περνούσαν, διασχίζανε ολόκληρο το κέντρο της Αθήνας. Το κουκουέ λέει ότι οι κουκουλοφόροι είχαν κανονίσει να επιτεθούν στο ΠΑΜΕ. Η αστυνομία δεν τους σταμάτησε και όταν επιτέθηκαν οι κουκουλοφόροι, αυτοί ζήτησαν να μην παρεύει η αστυνομία. Λέει διότι μέσα στους κουκουλοφόρους είναι και άνθρωποι του Καρατζαφέρη. Αλλά μαζί με τους κουκουλοφόρους ήταν και άνθρωποι χωρίς κουκούλα. Οι οποίοι είναι από αυτούς που γεμίσανε την πλατεία Συντάγματος, από τους αγανακτισμένους. Τι έγινε λοιπόν, προσωπικά λοιπόν, καταθέτω μια άποψη και εγώ, δεν είναι της μετρητής, ο καθένας έχει μια άποψη. Την ακούμε, ακούμε τον ένα, ακούμε το άλλο και κάνουμε τα συμπεράσματά μας. Το λέω για να μην λένε. Το κουκουέ είχε την πληροφορία θα γίνει επίθεση. Σωστό. Και είναι γνωστό ότι κάτω από τις κουκούλες δεν κρύβονται μόνο αναρχικοί. Κρύβονται και άνθρωποι του παρακράτους. Άλλωστε οι αναρχικοί έχουν δηλώσει το θέμα τους είναι η εξουσία. Δεν είναι ο καταστηματάρχης, δεν τον ενδιαφέρει να σπάσει το τζάμι. Αυτό είναι να κρυβεί στην κοινωνία για να πει αύριο η εξουσία, μη βγαίνετε. Το κουκουέ λοιπόν είχε την πληροφορία ότι θα δημιουργούσαν μια νέα μαρφή. Και ότι επειδή ακριβώς η κοινωνία είναι έτοιμη να εκραγεί, έπρεπε να υπάρξει νέος φόβος. Έπρεπε να χυθεί, να διαχυθεί στην κοινωνία νέος φόβος. Η Μαρφίν τότε πάγωσε τον κόσμο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να φτάσουμε χωρίς σχεδόν φωνές στη χρεοκοπία. Γιατί λέμε, γιατί δεν μιλάμε, γιατί φοβόμαστε. Σκεφτείτε λοιπόν τι έπρεπε να συμβεί από εδώ και στο εξής. Έχοντας λοιπόν στο μυαλό του Κουκουέ ότι πρέπει το λαϊκό κίνημα να εκφράζεται και να μην εμποδιστεί, προσπάθησε να εμποδίσει την πραγματοποίηση τέτοιων γεγονότων που θα εγκαθίδριαν τον νέο φόβο. Γιατί παλεύει η οργή με το φόβο. Και τώρα η οργή είναι πάνω. Και πρέπει να έρθει ο φόβος πάλι πάνω από την οργή για να ξαναμαζευτούμε για τα επόμενα. Μετά τη μορφή νίξει ο φόβος. Και επίσης προφανώς ζήτησε την αστυνομία να μην παρεύει. Είναι σαφές. Θεωρούν ότι κάποιους κουκούλους κρύβονται αστυνομικοί σε διατεταγμένη υπηρεσία κατά το κουκουέ και κράτος με παρακράτος όταν τα βρίσκουν ξέρουν και τι θα κάνουν. Θα στείλουν ένα σκηνικό. Αίματος πιθανώς. Νέο φόβου. Μέχρι εδώ το κουκουέ έχει δίκιο. Το λάθος που κάνει είναι ότι θέλει να μονοπολεί το δίκιο και να νομίζει ότι το λαϊκό κίνημα εκφράζεται μόνο από αυτούς και ότι όλοι οι άλλοι είναι παρήσαχτοι και λαθεμένοι της αριστεράς. Είναι γεγονός ότι το ΚΚΕ είχε αγανακτήσει μεσογανακτισμένους που είχαν πρωτοκαθεδρία στο Σύνταγμα και ήθελε ξανά να έχει αυτό που λέμε πρώτο τραπέζι πίστα, ρε παιδί μου. Όπως μου είπε και ένας πιτσιρικάς, καταρχήν πολλά παιδιά από την ομάδα που εργαζόμαστε πηγαίνουν άλλοι στο ΠΑΜΕ, άλλοι από εδώ και μαθαίνω, συζητά. Μου λέγανε λοιπόν δύο από αυτούς που ήταν από τη μεριά όχι του ΠΑΜΕ, ήταν εκεί με τους άλλους τέλος πάντων, όχι τους κουκουλοφόρους, εκεί που γινόταν οι φασαρίες.
ότι το πάμε τους κάνει να αισθάνονται άβολα, δεν τους άφηνε να μπουν μπροστά. Δηλαδή δεν τους έδινε χώρο να είναι κοντά στη Βουλή. Μάλιστα μου είπε χαρακτηριστικά ότι σε κάνουν να αισθάνεσαι ξένος. Ότι εμείς δηλαδή είμαστε οι αριστεροί και εσείς οι άλλοι δεν είστε τίποτα. Το Κουκουέ λοιπόν ήθελε να επανακτήσει την πρωτοκαθεδρία στο Σύνταγμα. Όμως υπάρχουν νέοι άνθρωποι που είναι η νεοαριστερά. Δεν ενδιαφέρονται για τα κόμματα. Έχουν δικές τους απόψεις, προοδευτικές, οι οποίες αυτές τις απόψεις θα φορτωθούν στο τρένο των μελλοντικών πολιτικών σχημάτων της ιστορίας. Γιατί πρώτα αποφασίζουν οι άνθρωποι που θα πάνε εκδρομή και μετά βρίσκουν το λεωφορείο που θα τους πάει εκδρομή. Δεν είναι υποχρεωτικό ότι όλα τα παλιά λεωφορεία των συνήθων πολιτικών γραμμών θα φορτώσουν τους καινούριους νέους ανθρώπους. Βλέπουμε την ανακοίνωση λοιπόν αυτή που βλέπουμε εδώ πέρα. Το ΠΑΜΕ και το Κομμουνιστικό Κόμμα με τη συνήθεια ιδιοκτησιακή λογική τους κατέλαβαν το Σύνταγμα και απαγόρευσαν σε οποιοδήποτε άλλο να διαδηλώσει στην ίδια περιοχή. Αλλά βλέπετε ότι από αυτούς που συλλαμβάνουν. Προχθές συνελήφθησαν 7 άτομα, πήγαν εχθές στον εισαγγελέα. Οι 6 είναι για κακούργημα και μεταξύ τους είναι 3 ανήλικοι 13 και 14 για κατοχή εκρηκτικών μηχανισμών. Γιατί εμπριστικών σήμερα. Μέσα εκεί είναι παιδιά 13 χρονών και 14. Τι πιστεύετε, ότι είναι συνεργάτες αστυνομίας? Αν διαβάσετε τα email που διαβάζω από τα 13χρονα και τα 14χρονα, σας το λέω, δεν έχω δει, διαβάζω και δεν πιστεύω. Στην αρχή νόμιζα τα γράφουν άλλοι. Πιστέψτε με, είναι μια καινούργια γενιά ανθρώπων, είναι καινούργια μυαλά που ακόμα δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε. Αλλά το ότι εμείς δεν καταλαβαίνουμε πως σκέφτονται, δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν. Και η κυρία μου μόνο 13χρονα σηκώνουν την πέτρα. Εδώ δέστε. Η γιαγιά, τη σήκωσε την πέτα και την έδωσε. Τι μου λες τώρα εμένα. Τώρα βέβαια ο Καρατζαφέρης, ότι έχει ιδιαίτερη σχέση με την αστυνομία. Είμαστε ζωντανά στο ΜΕΚΑ με τον κύριο Οικονομέα και με τον κύριο Καπουρέκη. Για κουβέντα. Τώρα είσαι ζωντανά γιατί τρώω. Είμαστε ζωντανά. Αυτή ήταν η πιο ωραία στιγμή της πορείας. Τέλειο ήταν. Τώρα ότι ο Καρατζαφέρης λοιπόν έχει ιδιαίτερη σχέση με την αστυνομία, αυτό είναι γνωστό. Αλλά και χωρίς συγκεκριμένα στοιχεία δεν μπορείς να λες ήταν από τις κουκούλες κάτω. Μπορεί να υποθέτεις, μπορεί να φαντάζεσαι, και εγώ είμαι κοντά στη φαντασία, αλλά δεν μπορείς να καταγγέλεις όταν δεν ξέρεις σίγουρα αν ήτανε. Δηλαδή ξέρουμε ότι όλοι αυτοί που κυνηγάνε τους μετανάστες είναι και Χρυσή Αυγή, είναι και αστυνομικοί, είναι και λαός. Παρακρατικοί μηχανισμοί υπάρχουν. Και δεν θέλω να πω περισσότερα, γιατί δεν θέλω να βάλω άλλες φωτιές. Επίσης το κουκού έμπλεξε μέσα και το ΣΥΡΙΖΑ, επειδή προφανώς έχει νεύρα με την άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ και το Τσίπρα, και έτσι τους είχε όλους. Ξαφνικά έγιναν όλοι ένα τουρλουμπούκι γιατί νευρίασαν. Θα το παρακολουθούμε το θέμα που λένε και οι ρεπόρτερ μέχρι να διαλευκανθεί, να πάρει μορφή. Αλλά η αριστερά, κυρία, πρέπει να καταλάβει ότι μετά τη διάλυση του πολιτικού σκηνικού, αυτή η διάλυση δεν αφορά μόνο τον Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Αμέσως μετά η διάλυση θα προχωρήσει στην αριστερά. Ασφαλώς από την αριστερά θα διασωθούν οι περισσότεροι γιατί δεν μετήχαν των κυβερνήσεων και των εξουσιών. Αλλά άκουγα τον κύριο Θεοδωράκη να λέει το πρωί να ακούσει. Θα εκραγούμε, κύριο Παράκη. Θα εκραγούμε, σας το λέει. Παρακολουθούμε μέχρι που είναι ο πάτος. Συνέχεια ακούω αυτήν την ερώτηση που με σταματά στον Μελική Λαζόπουλο. Πού είναι ο πάτος? Έτσι και ξέρω, εγώ κάθομαι και κάνω μελέτη του πάτου. Εσείς που λέτε ότι είναι ο πάτος? Και κάθε φορά η κοινωνία αναρωτιέται πού είναι ο πάτος. Τα είχαμε ότι περιμένει τον πάτο για να την δράσει. Εγώ πιστεύω ότι δράσαμε στον πάτο.